ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στη Σταυρούλα Λούρου, γιατί 300.000 ευρώ με αγωγή της ζητάει η εξαπατημένη σύζυγος του δίγαμου γιατρού που είχαμε αποκαλύψει εδώ πριν καιρό στην εκπομπή μας. Για πες με, γιατί η ιστορία εδώ αρχίζει να ξαφουντώνει. Συνεχίζεται, καθώς η εξαπατημένη μάλλον σύζυγος ζητάει 300.000 ευρώ. Η ίδια, όπως έγραψε στην αγωγή που κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητάει αυτά τα χρήματα ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη. Συγκεκριμένα, Έχει γράψει η κοπέλα αυτή, λέει: μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, ταπεινώθηκα στο έπακρο και εκτέθηκα στον κοινωνικό και επαγγελματικό μας περίγυρο, η προσωπικότητά μου ως προς την τιμή και την υπόλοιψη, και ταπεινώθηκα έτσι περισσότερα όταν ο εναγόμενος βγήκε δημόσια και δήλωσε ότι δεν έχει καμιά σχέση με τα περιστατικά και δεν ήταν σύζυγός μου. Η ίδια είπε χαρακτηριστικά ότι αισθάνεται κουρελιασμένη. Η ζωή της μετά από αυτό το περιστατικό καταστράφηκε. Έχει περάσει απίστευτη ψυχική ταλαιπωρία. Και πλέον μπαίνουν και οι πόνοιες για την επαγγελματική ζωή του γιατρού. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ελέγχονται και τα πτυχία του. Και μεταξύ άλλων, όπως φαίνεται ότι ήρθε στο φως της δημοσιότητας, έχει τρεις πλαστές ταυτότητες. Ποιος, ο γιατρός? Ο γιατρός, ναι. Δήλωνε πράκτορας μυστικών υπηρεσιών. Ήταν και η δικαιολογία που έλεγε και στην κοπέλα αυτή. Και επίσης ισχυρίζεται η κοπέλα ότι οπλοφορούσε. Άρα, για καταλάβουν οι φίλοι τηλεθεάτρες, μιλάμε για έναν γιατρό, ο οποίος ήταν σε πολύ κέραια θέση. Υποδιευθυντής και όλες, αν δεν κάνουμε λάθος. Ναι, σε μεγάλο νοσοκομείο. Σε πολύ μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών. Και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Και καθηγητής. Ο οποίος είχε τη γυναίκα του παντρεμένο στην Κρήτη. Σωστά. Ναι, έτσι ακριβώς, με δύο παιδιά. Παντρεύτηκε εδώ πέρα τη μία άλλη με μαϊμού γάμο, με ψεύτικο αντιδήμαρχο και με κομπάρσους μέσα στο ηνέφουσα. Στο Δημαρχείο της Χαλκίδας. Στο Δημοτικό, εκεί συνέδριο Δημοτικού Συμβουλίου, σε ένα διπλανό χώρο που είχε νοικιάσει για να κάνει μαϊμού γάμο. Εξαπάτησε τη συγκεκριμένη γυναίκα. 300.000 του ζητάει σήμερα. Αλλά εδώ πρέπει να πάμε και άλλε καταγγελίε. Τρεις πλασίες ταυτότητες ακόμα για τον γιατρό. Να οπλοφορεί παρανόμως. Προβλέπεται αυτό? Υπάρχει νομικό καθεστώς που να ζητάει η γυναίκα αποζημίωση 300.000, γιατί ο άντρας της την κράτησε? Δεν είναι γυναίκα, δεν είναι γυναίκα. Την εξαπάτησε ότι παντρευτήκανε, ενώ δεν υπήρχε γάμος. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή εξετάζεται και ο ένας εκ των δύο μαρτύρων, ο οποίος είχε υπογράψει. Γιατρός κι αυτός. Γιατρός κι αυτός. Και περιμένουν να δουν τι θα γίνει, καθώς υπάρχουν και κάποια στοιχεία για το συγκεκριμένο ότι έκανε εμπόριο όπλων. Ποιος? Ο ένας εκ των δύο μαρτύρων, ναι. Ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατροί είναι αυτοί, είναι οι Αλκαπόνε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Πάντως, δηλαδή ο Αλκαπόνε δεν θα κάνει αυτά τα πράγματα. Ας έρθει στον κύκλο μας, θα κάνει κανένα σκηνοθεσία, κανένα έργο. Γιατί βλέπω τα σκηνοθέτια ξέρω μια χαρά. Ήταν πάρα πολλά χρόνια με τη συγκεκριμένη και θεωρούσε η κοπέλα ότι ήταν παντρεμένη. Πήγε να βγάλει το διαζύγιο της και ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε γάμος. Και τώρα το θέμα όμως είναι ότι θα πάρει υποζημίωση. Θα πάρει λεφτά. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που έχει εξαπατηθεί και για ηθική βλάβη. Πιστεύω και με. Κυρία Κλάδη, ο γιατρός που βλέπουμε στη φωτογραφία ήταν με καλυμμένο το πρόσωπό του. Πάνω ξαναδούμε, παρακαλώ πολύ. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Αυτός είναι ο γιατρός. Αυτός εδώ είναι. Αυτός εδώ είναι ο γιατρός, ο οποίος είναι δίγαμος, που εξαπάτησε τη γυναίκα. Με πλαστές ταυτότητες, με όπλα, όπως λέει, για να έχει στο χέρι του, στην κατοχή του όπλου. Πολύ περίεργη ιστορία. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και υποδιευθυντής σε πολύ μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών. Και από ό,τι λέει και η κυρία Λούρο, κοιτάνε και το πτυχίο, ήταν πραγματικό. Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι η απάντηση ξεκίνησε από τα παιδικά του. Καλά, ο συγκεκριμένος είχε κάνει κι άλλο γάμο πριν παντρευτεί τη γυναίκα του στην Κρήτη. Πάλι ψεύτικο. Όχι, ήταν κανονικός. Είχε και ένα παιδί από εκεί. Το είχε κρύψει και από αυτήν την κοπέλα εδώ πέρα. Πόσους γάμους είχε κάνει? Δεν πάει στην Τουρκία να γίνει μουσουλμάνος, έχει να παντρευτεί 15 να μας εξαφανιστεί από εδώ. Την είχε όμως βολέψει και τη συγκεκριμένη. Γιατί και η κοπέλα αυτή ήταν γιατρός και την είχε βάλει στο νοσοκομείο που ήταν διευθυντής πρεσβευτικού. Με βίσμα. Εντάξει, ο άνθρωπος, εντάξει. Τη βόλευε κιόλας, εντάξει. Τουλάχιστον ναι. Τι να πει κανένα δρόμο. Πάμε τώρα γρήγορα στον Αντώνη Φωκίδη και στο myvolos.net.